Ui! Γεια σας και πάλι, καλώς ήρθατε στο rebelgames.gr. Ένα ακόμη tutorial που αφορά τη redstone στο Minecraft θα δούμε σήμερα, και συγκεκριμένα θα δούμε τους κωδικούς κλειδώματος για την 1.8 version του Minecraft που έχει να κάνει με τα item frames. Λοιπόν, για πάμε να τσεκάρουμε τι παίζει εδώ. Λοιπόν, έχουμε μία πόρτα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα τις πετάγαμε εδώ πέρα ένα μοχλό και θα την ανοίγαμε, ή εδώ κάπου, τα γνωστά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως πρέπει να βάλουμε το σωστό κωδικό για να ανοίξει. Φανταστείτε το item frame σαν ένα ρολόι. Ξεκινάει με τον αριθμό 1 που δείχνει αυτή τη στιγμή, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έχουμε 8 αριθμούς σε κάθε item frame. Με το σωστό συνδυασμό θα ανοίξει η πόρτα. Οπότε 1 που είμαστε τώρα, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τσουπ, η πόρτα μας άνοιξε. Και εδώ μέσα βρίσκεται το μηχανοστάσιο. Εδώ πέρα βρίσκεται η redstone κατασκευή, με την οποία θα μπορούμε να δώσουμε την εντολή στην πόρτα μας να ανοίξει ή να κλείσει. Είναι αρκετά απλή στην κατασκευή της, αλλά καλό θα είναι να τη φτιάξουμε σε creative mode, γιατί όπως και να το κάνουμε σε survival mode, αυτές οι κατασκευές είναι λίγο δύσκολο, λόγω ότι για να μαζέψεις τα απαραίτητα resources και να έχεις και τα ενοχλητικά mobs να σου πάνε τα νεύρα κάθε φορά που θες να φτιάξεις κάτι, εδώ πέρα αλλάζει το πράγμα. Φτιάχνουμε την κατασκευή μας και τη μεταφέρουμε στο δικό μας map μέσω του world map ή world edit, συγγνώμη, ή όποιο άλλο εργαλείο για editing για τα worlds του Minecraft. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε, φύγε εσύ από εδώ, θα χρειαστούμε redstone, θα χρειαστούμε redstone torch, light green wool που το προτιμώ εγώ για τα circuit, για τις πλακέτες θα το πω έτσι, της redstone, item frame, repeaters, quartz block είναι το αγαπημένο μου, μου αρέσουν κατασκευές από quartz, μπορείτε να επιλέξετε εσείς το δικό σας, ένα red wool, iron door και ένα comparator. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε, φύγε εσύ από εδώ. Ξεκινάω με τα quartz και βάζουμε 7 κάτω. Ωραία. Και βάζουμε 3 item frame. Ένα λεξικό σου αχίλη θα ήθελα, παρακαλώ. Λοιπόν, iron door. Εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει λόγος. Θα σου τον εξηγήσω έντος ολίγου. Λοιπόν, τα τόρτσια μας σε κάθε τη θέση. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιλέξουμε το κωδικό ξεκλειδώματος της πόρτας μας. Εγώ θα επιλέξω το 2. Θα επιλέξω το 4. Και θα επιλέξω και το 6. Οπότε ο κώδικος μας θα είναι 2, 4, 6. Πάμε από την άλλη. Παίρνουμε τα quartz μας ή όποιο μπλοκ σας αρέσει εσάς και βάζουμε μερικά wool. Όταν λέω μερικά, εννοώ γύρω στα 7-8. Λοιπόν, παίρνουμε τη redstone που δίνα, ηλίθιο πληκτρολόγιο. Σπάμε το πρώτο και βάφουμε τα υπόλοιπα.
Ωραία. Τώρα. Εφόσον είναι όλα ok, παίρνουμε τα comparator και τα βάζουμε πίσω από το ghoul. Αυτομάτως βλέπουμε ότι η redstone έχει αρχίσει και λειτουργεί και για να καταλάβουμε το πως λειτουργεί το σύστημα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουν ανάψει δύο blocks. Εδώ πέρα ποιον αριθμό έχουμε επιλέξει, το 2. Αν βάλουμε 3, θα δούμε ότι έχουμε 3 μπλοκ ξαναμένα. Ξαναβάζουμε το 2. Έχουμε 2. Μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι ποιο μπλοκ λειτουργεί η redstone, λόγω των particles που βγαίνουν από πάνω. Και αρχίζουμε λοιπόν και σπάμε τώρα αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Ο Χριστός και η Παναγία. Πού βρέθηκες εσύ πουλάκι μου εδώ, ε? Φύγε, έχω δουλειά, λάκι. Ηλίθια mobs. Για να δούμε εδώ πέρα. Έχουμε επιλέξει τον αριθμό 6 αν δεν κάνω λάθος, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ακριβώς στο σημείο που σταματάει να λειτουργεί η redstone, βάζουμε ένα κόκκινο ghoul block. Αχ, mobs. Και μπροστά ακριβώς από αυτό το κόκκινο πετάμε δύο block της αρισκίας μας. Αρκεί, ξαναλέω, αρκεί να είναι φιλικά προς τη redstone, δηλαδή να μπορεί να λειτουργήσει η redstone. Από όσο ξέρω τα διάφανα blocks δεν κάνουν τη δουλειά που θέλουμε. Repeater, ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα εκεί. Torch. Ένα στο τελευταίο πράσινο. Πολύ ωραία. Και παίρνουμε ξανά τη redstone και φτιάχνουμε μία γραμμή η οποία ενώνει τον repeater με το κάτω μέρος του torch. Βλέπετε, προσέξτε να μην μπλεχτούν οι γραμμές μεταξύ τους. Εδώ είμαστε. Τώρα, στο επόμενο βήμα πρέπει να ενώσουμε τις γραμμές μεταξύ τους. Έχουμε το νου μας. Μην ξεχνάμε τον περιορισμό που έχει η redstone στα μπλοκ που ανάβουν. 15 blocks λειτουργεί κανονικά η redstone. Καλού κακού, εγώ θα χώσω ένα repeater εδώ. Ωραιότατα. Και η κατασκευή μας είναι έτοιμη. Πρέπει να φύγει και αυτό το πράγμα από εδώ. Φύγε. Καλά, κάτσε εκεί, λάκι. Οπ, η ρίτσα. Πάμε να δοκιμάσουμε την κατασκευή μας. Λογικά με το που θα αλλάξω το συνδυασμό, η πόρτα κανονικά πρέπει να κλείσει. Η πόρτα έκλεισε. Τα μηδενίζουμε όλα. Σκάσε. Η πόρτα μας είναι κλειστή.
Τι κώδικο είχαμε επιλέξει? 2 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6. Η πόρτα μας άνοιξε. Το σύστημα δουλεύει. Κοίτατε πόσο απλά μπορούσαμε και το φτιάξαμε. Εάν έχετε περισσότερο χώρο και θέλετε μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να προσθέσετε με τον ίδιο τρόπο και άλλα και άλλους αριθμούς επιπλέον ψηφία στον κωδικό σας, και έτσι να προστατεύσετε το σπίτι σας, τα item σας ή ό,τι θέλετε εσείς να προστατεύσετε, τέλος πάντων. Ελπίζω να ήταν πάρα πολύ απλό και κατανοητό για εσάς. Αν έχετε κάποια ερώτηση, γράφτε μου ένα comment από κάτω, θα φροντίσω να σας απαντήσω. Από εκεί πέρα, πείτε μας τη γνώμη σας γενικώς για το κανάλι, αν θέλετε κάτι επιπλέον να μάθετε, να δείξουμε κάτι άλλο. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, αν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, κάντε subscribe, share και like και όλα αυτά τα social μπλιμπλίκια, κάντε μας add, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, φιλιά πολλά, να προσέχετε και είστε υπανειδοί.